στροφή 180 μοιρών και από τη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, που πλέον ευθυγραμμίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά στο Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, για να δούμε, Δήμητρα, ποια είναι η στάση πλέον της γερμανικής καγκελαρίας. Ναι, πολύ σοβαρές εξελίξεις και στο Βερολίνο, λένε. Πριν από λίγη ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστράιτ ανακοίνωσε λοιπόν ότι και η Γερμανία δίνει το πράσινο φως στην Ουκρανία για τη χρήση γερμανικών όπλων προκειμένου να πλήξουν ρωσικούς στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας, εάν χρειαστεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαστε πεπισμένοι ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα στην άμυνα βάση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενάντια σε ρωσικές επιθέσεις και γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί όπλα που παρέχονται από τη Δύση. Με τον τρόπο αυτό, όπως είπες, η Γερμανία ευθυγραμμίζεται λοιπόν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πριν από λίγες ημέρες και ο Εμμανουέλ Μακρόν από το Βερολίνο είχε υποστηρίξει ακριβώς το ίδιο, με τον Όλαφ Σόλτς τότε να εμφανίζεται ακόμη επιφυλακτικός. Και κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι χθες μόλις από την Οδυσσό, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει για το σύστημα εράμινας IRIS-T, αναγνωριστικά και μαχητικά ντρόν, αλλά και τεθωρακισμένα. Επομένως, οι δηλώσεις αυτές διώχνουν κάθε σύναφο στην αρχικώς ενιγματική στάση του καγκελαρίου Σόλτς και έχει σημασία να δούμε ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.